59, κάθετος, 7 έκτου 2010, επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού κυρίου Άγγελου Κολοκοτρώνη προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη σχετικά με την ανανέωση του στόλου των περιπολικών της ελληνικής αστυνομίας. Η ερώτηση του κυρίου Κολοκοτρώνη έχει ως εξής. Κύριε Υπουργέ, με αφορμή το περιστατικό κατά το οποίο παρά τις προσπάθειες των συνοριοφυλάκων να συλλάβουν αλλοδαπούς για παράνομη διακίνηση λαθρομεταναστών, τα περιπολικά της Ελλάς τύπου Jeep λόγω παλαιότητας δεν ήταν δυνατόν να αναπτύξουν ταχύτητα μεγαλύτερη των 120 χιλιόμετρων την ώρα, έρχεται και πάλι στην επιφάνεια το πρόβλημα των κουρασμένων περιπολικών της αστυνομίας που έχουν θέσει επανειλημμένως οι συνδικαλιστές της Ελλάς, χωρίς να έχει αντιμετωπιστεί ουσιαστικά. Το μεγαλύτερο μέρος του στόλου των περιπολικών είναι στους δρόμους της Θεσσαλονίκης, περισσότερο από μια δεκαετία, και το κάθε ένα φορτωμένο με τουλάχιστον μισό εκατομμύριο χιλιόμετρα. Ζητήθηκε ακόμη, και όταν τα οικονομικά της χώρας μας δεν ήταν σε αυτή την κατάσταση, να γίνει αλλαγή του στόλου, αλλά και τώρα που ζητήθηκε πάλι, τα μηνύματα είναι αρνητικά. Επίσης, πολλές από τις κλούβες των ΜΑΤ είναι τόσο παλιές που σε λίγο δεν θα κινούνται καθόλου. Ερωτάστε, κύριε Υπουργέ, πρώτον, με ποια μέσα σκοπεύετε να εξυγχρονίσετε τα πεπαλαιωμένα περιπολικά και άλλα οχήματα της Ελλάς στην αδυναμία που παρουσιάζουν σήμερα να αντιμετωπίσουν το οργανωμένο έγκλημα, και δεύτερον, προτίθεστε να αξιοποιήσετε κατασκευμένα και άλλα αυτοκίνητα του Οργανισμού Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού για το σκοπό αυτό, δεδομένης της οικονομικής αδυναμίας του κράτους, να προμηθευτεί νέα οχήματα? Στην ερώτηση του κυρίου Κολοκοτρώνη θα απαντήσει ο Υφυπουργός κύριος Βούγιας. Έχετε το λόγο, Υφυπουργέ. Για 3 λεπτά. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε συνάδελφοι, συμφωνώ μαζί σας πως μια καλή οργάνωση της ελληνικής αστυνομίας για την πάταξη της εγκληματικότητας και την αποκατάσταση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών πρέπει πάντοτε να στηρίζεται σε μια σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή. Περιπολικά, οχήματα, μοτοσυκλέτες, αλεξίσφαιρα, όπλα, σφαίρες, όλος ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός πρέπει να είναι σύγχρονος και αποτελεσματικός. Κάνουμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια και στον τομέα αυτό. Παράλληλα, βέβαια, με την αναδιοργάνωση του ανθρώπινου δυναμικού και των υπηρεσιών, ώστε να ανταποκριθούμε στις δύσκολες συνθήκες. Αναγνωρίζετε βεβαίως και εσείς την ερώτησή σας, που έχει ιδιαίτερη έμφαση στη σχέση οικονομίας και αποτελεσματικότητας και δίνει επίσης ιδιαίτερη έμφαση στην κοινή μας περιοχή καταγωγής και προέλευσης πολιτικής στη Θεσσαλονίκη, την ανάγκη οργάνωσης καλύτερης και αποτελεσματικής λειτουργίας. Θα ήθελα να σας πω πως κάνουμε κάθε προσπάθεια στο πλαίσιο των σημερινών οικονομικών δυνατοτήτων του τόπου να ενισχύσουμε την υλικοτεχνική υποδομή και επίσης να εξαντλήσουμε και το τελευταίο ευρώ από τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Θα σας ενημερώσω στη συνέχεια για τις προσπάθειές μας αυτές. Τέλος, σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση αλλά και την πίεση στον ΟΔΗ, προσπαθούμε να συμπληρώσουμε το στόλο των οχημάτων ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες συνθήκες. Ωστόσο, αυτό που κάνουμε περισσότερο από όλα και είναι πιο αποτελεσματικό και φάνηκε στην πράξη με τη μείωση των στατιστικών των ληστείων και των άλλων εκφράσεων των δικτών εγκληματικότητας και στη Θεσσαλονίκη και σε ολόκληρη την Ελλάδα, είναι η αναδιοργάνωση του συνόλου των αστυνομικών υπηρεσιών. Πρώτα απ' όλα, η επιστροφή ήταν το πρώτο βήμα πολλών αστυνομικών, οι οποίοι τώρα απασχολούνταν σε άσχετες με τις δουλειές τους θέσεις. Ύστερα, η προσπάθεια η αστυνομία να ασχολείται με το κατεξοχήν έργο της, την καταπολέμηση της εγκληματικότητας, και όχι να ασχολείται με δεκάδες άλλα πάρεργα τα οποία την απασχολούν από το κρίσιμο έργο της. Το τρίτο βήμα ήταν η καλύτερη οργάνωση και αξιοποίηση του έμψυχου δυναμικού, του ανθρώπινου δυναμικού, γιατί πέρα από τα περιπολικά, τις μοτοσυκλέτες και την υλικοτεχνική υποδομή είναι οι άνθρωποι. Αυτοί οι άνθρωποι που είναι στον δρόμο κάθε μέρα που προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα. Το σύνθημα του Υπουργού ήταν όλοι οι αστυνομικοί στον δρόμο. Μειώσαμε τις απαιτήσεις γραφειοκρατίας και ενισχύσαμε καταρχήν τις πεζές περιπολίες που έδωσαν αμέσως ένα πρώτο αίσθημα ασφάλειας και πρόληψης και μεγαλύτερης εμπιστοσύνης στους πολίτες. Εφαρμόσαμε ξανά το θεσμό του αστυνομικού της γειτονιάς, που δίνει και μια κοινωνική διάσταση στην επαφή και στη σχέση του πολίτη με την αστυνομία, αποκαθιστώντας τις διαταραγμένες σχέσεις εμπιστοσύνης. Το επόμενο βήμα ήταν η καλύτερη οργάνωση του μηχανοκίνητου εξοπλισμού με την πολύ πετυχημένη κατά γενική ομολογία επιλογή της διπλής δίκυκλης αστυνόμευσης. Οι ομάδες Δίας που περιπολούν νομίζω έχουν ξεπεράσει σε αποτελεσματικότητα τα παραδοσιακά περιπολικά στα οποία αναφέρεστε στην ερώτησή σας. Τα περιπολικά αυτά, εγκλωβισμένα και παλιότερα βέβαια, αλλά και τώρα, εγκλωβισμένα στις δύσκολες κυκλοφοριακές συνθήκες και χωρίς να μπορούν να αναπτύξουν ταχύτητες στη δίωξη και στην πάταξη του εγκλήματος, στην ουσία υστερούσαν σε δυνατότητες από αυτές που είχαν οι κακοποίοι και οι εγκληματίες. Η δίκυκλη αστυνόμευση έφερε ήδη τα πρώτα αποτελέσματα και στα λοκανοπέδιο
και στην Θεσσαλονίκη κυρίως. Να σας πω, κλείνοντας την πρωτομιλία μου, πως η ελληνική αστυνομία κατά την τελευταία τριετία έχει προμηθευτεί συνολικά 3.422 καινούργια μεταφορικά μέσα διαφόρων τύπων και κατηγοριών. Ειδικότερα δε στη Θεσσαλονίκη, στις υπηρεσίες Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης έχουν χορηγηθεί 386 επιβατικά, 110 τζιπ, 534 μοτοσυκλέτες, 58 λεωφορεία και 87 διαφόρων τύπων ανακριτικά, βιωτιοφόρα, γερανοφόρα για τις ανάγκες της τροχίας κλπ. Αλλά η σημαντικότερη επιλογή που είχε τα πρώτα θετικά αποτελέσματα ήταν η ενίσχυση της αστυνομίας με 1.000 μηχανές στο λεκανοπέδιο της Αττικής και 200 στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, που ήδη έφεραν τα πρώτα θετικά αποτελέσματα. Ευχαριστώ και τα υπόλοιπα στη δευτερολογία μου. Και εμείς σας ευχαριστούμε.